Είναι Κυριακή απόγευμα και πραγματικά από χθες το βράδυ είχα την ανάγκη να σε ακούσω και να σε δω. Ήταν πολύ τρυφερός ο τρόπος που με πλησίασες, καθόλου δημοσιογραφικός και ανθρώπινος και γι' αυτό και σου απάντησα αμέσως. Και επίσης αυτή τη στιγμή νιώθω και εγώ ότι μέσα μου έχει οριμάσει κάτι για να μιλήσω. Γιατί αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή είναι η στιγμή. Έρχεται κάποια στιγμή που κάποιοι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν πρώτων ευθυνών τους. Και βέβαια καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι όλες οι αποκαλύψεις αυτές που γίνονται επισύρουν από πίσω τους πολλές συνέπειες, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, ενώ και από τους θύτες και από τα θύματα, και δεν είναι εύκολο, αλλά και φαίνεται... Πόνο. Και πόνο. Και πόνο βέβαια. Αλλά φαίνεται, Φέη μου, ότι ο πόνος είναι ο δρόμος για την εξυγίανση. Και για να μην φοβόμαστε πια. Προσωπικά μέσα μου αυτό που θα σου πω, επειδή είμαι 53 χρονών πια και το έχω διαχειριστεί και το έχω συγχωρέσει, όμως δεν μπορώ να το αποσιωπήσω και με έτρωγε όλη αυτή τη βδομάδα μέσα μου και είχα τρομερή ανησυχία να το πω, γιατί δεν θα ένιωθα καλά με τον εαυτό μου, ότι δεν έχω κάνει το καθήκον μου. Δεν είναι μόνο για το χώρο μας, άρα έχουμε χρέος να το κάνουμε αυτό. Μπας και μπορέσουμε να φτιάξουμε στον επόμενο τόνο έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά σας, γιατί εγώ δεν έχω, αλλά για τα παιδιά μας, όλου του κόσμου. Μου κάνει τόσο εντύπωση. Είμαι λίγο ταραγμένη, με συγχωρείς. Ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση και η ταραχή σου, γιατί στα μάτια μου είσαι μια τόσο δυναμική γυναίκα. Θα μου πεις έχει σημασία, εν τέλει δεν έχει σημασία. Κι εγώ εξεπλάγει με τον εαυτό μου, γιατί το αίσθημα του φόβου ξύπνησε μέσα μου σαν τα αγριόχορτα. Ξέρεις που τα βγάζεις και ξαναβγαίνουν, Ξυπνάει μέσα μου, γιατί φαίνεται ήταν πολύ, ήταν πολύ έντονο αυτό που έγινε. Αφορά μια επαγγελματική μου συνεργασία, που τη διαχωρίζω τελείως από την προσωπική μου εμπλοκή, γιατί μάλλον θα έχεις να το ρωτήσεις αυτό. Αφορά στο έτος 2003-2004, που βίωσα για όλη τη σεζόν, γιατί αυτό είναι επίσης που καθιστά ένα γεγονός και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι ότι σημαίνει μια φορά φεύγεις, το λύνεις, παραμένεις στο χώρο τον εργασιακό για 7 μήνες, άρα πρέπει να υποστείς όλα αυτά τα πράγματα. Αφορά συνεργασία σου με τον Γιώργο Κιμούλη, από ό,τι καταλαβαίνω. Συνεργασία μου με τον Γιώργο Κιμούλη. Μιλώ για επισκηνής, λοιπόν, γιατί σε αυτό δεν χρειάζεται να δώσω τρομερή διάσταση. Επισκηνής αντιεπαγγελματική συμπεριφορά που σε φέρνει σε επίπεδο να μην ξέρεις αν θα τα κάρεις, αν μπορείς να τα κάρεις, να πεις τα λόγια σου, που φοβάσαι ότι θα εκτεθείς μπροστά στον κόσμο γιατί μία κλαίει και δεν μπορεί να μιλήσει, ας πούμε. Γιατί κάποιος της μιλάει σιγά και τη βρίζει, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνει το κοινό. Εννοείς κατά τη διάρκεια της παράστασης. Μιλώ μόνο για το επισκηνής και το διαχωρίζω, γιατί εγώ με τον Γιώργο είχα και προσωπική σχέση. Και το διαχωρίζω τελείως. Η προσωπική μου σχέση είναι η δική μου ευθύνη. Και αν πέρασα άσχημα ή ωραία, δεν αφορά τον κόσμο. Η επαγγελματική σχέση όμως, έχω και μια ευθύνη απέναντι στο κοινό. Κατάλαβες. Και δεν ήξερα κάθε μέρα αν μπορώ αυτό να το αντιμετωπίσω. Σε έβριζε για να καταλάβω. Ναι. Η λεκτική βία, επειδή δεν είναι απτή, και η ψυχολογική δεν είναι απτή, δεν είναι σαν τη σωματική, σε σπρώχνω, σε παρενοχλώ, σε όλα αυτά, είναι λίγο σαν ένα άγριο θηρίο, το οποίο κάθεται, νεδρεύει, παραμονεύει και δεν ξέρεις τι ώρα θα εφορμήσει. Άρα σημαίνει ότι είσαι συνέχεια σε εγρήγορση εσύ, το θύραμα. Είσαι σε εγρήγορση, είσαι σε άμυνα. Αυτό είναι εξουθενωτικό, έτσι. Δεν ξέρεις αν μπορείς να επιβιώσεις. Σε ενδιαφέρει μόνο η επιβίωσή σου εκείνη τη στιγμή. Και είναι ένας τρομερός ιστός αράχνης που δεν το καταλαβαίνεις. Απλώνεται. Έχει ανασυρθεί από μέσα μου το αίσθημα του φόβου. Είναι κάτι το τρομερό πως ξυπνάει ο φόβος μέσα σου. Που έχει... Τι φοβόσουν. Δεν ξέρω. Φοβόμουν. Να μην χαλάσω τη δουλειά. Να μην χαλάσω τη φήμη μου. Να μην ένιωθα ενοχές, ότι μπορεί να φταίω κι εγώ σε αυτό που συμβαίνει. Και εντάξει, βεβαίως μετά ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου και χωρίσαμε και έτσι μπόρεσα και συνέχισα τη ζωή μου.
Βέβαια, μου κόστησε πάρα πολύ και στη συνέχεια αυτό, αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι βρήκα το δρόμο μου. Δεν, τι εννοείς σου κόστησε? Εννοώ ότι μου κόστησε ότι... ζήσεις με μια... μου κόστησε προσωπικά, αλλά σου πω αυτό το κομμάτι δεν θέλω να το θίξω, ρε εσύ, Φέη, γιατί δεν αφορά τον κόσμο τι πλήρωσα εγώ προσωπικά, ας πούμε, για να ξαναπατήσω στα πόδια μου και να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο. Και τώρα εδώ θέλω να διαχωρίσω κάτι. Είναι άλλο η αυστηρότητα, η πειθαρχία, ο επαγγελματισμός, ακόμα και το να παραφερθεί κάποιος στον εργασιακό μας χώρο, γιατί όλοι έχουμε το δικαίωμα να πούμε μια κουβέντα παραπάνω, να έρχομαι σε σύγκρουση με τον συνάδελφό μας, και άλλο ένα καθεστώς που είναι διαρκείας. Είναι διαρκείας καθεστώς. Και πλανάται στον αέρα. Δηλαδή, πρέπει να προσέχεις κάθε σου φράση, κάθε σου κίνηση, κάθε σου... εννοείται ότι έπινα, ενώ δεν πίνω ποτέ εν ώρα εργασίας. Εννοείται ότι έπαιρνα λεξτανίλ, αυτά δεν τα λέω. Εννοείται ότι είχα βγάλει κάτι δερματικά, τα οποία αποχωρήσανε σε μία εβδομάδα με το που ξεδιάλυνε η σχέση μου. Πόσο χρονών ήσουν τότε? Μεγάλη. Και ντρέπομαι που το λέω. Ήμουνα 34 χρονών. Είχα μάλιστα κάνει και το ιστοτέρι μου και ήμουνα σε πολύ μεγάλη δημοφιλία και νιώθα κι εγώ έτσι λίγο μετά από 14 χρόνια στη δουλειά. Είχα πάρει λίγο τα πάνω μου. Ξανασυνεργάστηκες? Όχι, ποτέ. Μία φορά μου έγινε πρόταση στο μέλλοντα χρόνο και είπα ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ μάλλον ακόμα, οπότε... Ενώ τώρα, ας πούμε... Καλά, τώρα δεν θα μου ξαναπεί, αλλά τώρα δεν θα μπορούσα με τίποτα να το διαχειριστώ. Είχες ακούσει για άλλους συναδέλφους παρόμοιες καταστάσεις? Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Όχι, βρε εσύ, όλοι. Όπως και σε όλους τους χώρους. Όλοι μας ξέρουμε για όλους. Και για τον Γιώργο τον Κιμούλη που σας λέω τώρα και για άλλες περιπτώσεις που βγήκαν ή θα βγουν στην... Τα ξέρουν. Όλοι τα γνωρίζουμε όλα. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις σκοτεινές πλευρές αυτής της δουλειάς. Οπότε μη φοβόμαστε, δεν θα μπερδευτούν τα πράγματα. Θα καθαρίσουν τα πράγματα. Οφείλουμε τώρα όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας για να καθαρίσουν τα πράγματα και για να μην, όπως είχαμε το δικαίωμα να φοβόμαστε, να έχουμε το δικαίωμα τώρα να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε. Έχω ευθύνη. Έχω ευθύνη γιατί δεν προστάτευσα τον εαυτό μου, γιατί δεν ήξερα. Γιατί φοβόμουν. Έχω ευθύνη. Εγώ το ξέρω μέσα μου. Αλλά έχω συγχωρέσει και εμένα που δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι άλλο. Νομίζω ότι η μεγάλη δύσκολη αρχή έγινε βεβαίως από αυτή τη γενναία γυναίκα και αξιοθαύμαστη την κυρία Μπεκατόρου. Όλο μου το θαυμασμό έχει μια γυναίκα με παιδιά και όλα αυτά που βρήκε το θάρρος να εξηγιανθούν οι χώροι όλοι ένας-ένας και το σημαντικότερο να μην υπάρχει πια άγνοια.